καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα Κυριακή στο κανάλι μου για ακόμα ένα ξυριστικό βίντεο. Σήμερα το ξύρισμα είναι τέρμα vintage, όλα τα προϊόντα είναι παλιά. Ξέρετε ότι τα αγαπώ πολύ και τα προτιμώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος με μια κολόνια της Menen, την γνωστή και αγαπημένη Menen. Σαφέστατα οι παλιές ήταν λίγο πιο δυνατές. Κρέμα, μία palm olive, mentol, σε αυτό εδώ το κουτί. Αυτή εδώ είναι η κρέμα. Θα τη δούμε και στο ξύρισμα. Πινέλο, θα έχω ένα γερμανικό χείρο σε ξύλινη λαβή, με μια πολύ ιδιαίτερη ξύλινη λαβή, πολύ όμορφη και εργονομική. Η εταιρεία λεγόταν Λίβα, Δυτική Γερμανία από όσο μπορώ να υποθέσω. Μας επισημαίνει κάτω και το DBGM που ήταν κωδικός για την προστασία σε κάθε κατασκευή, σε κάθε ευρεσιτεχνία. Deutsches Bundesgebrauchsmuster. Αυτό σημαίνει, είναι κάτι αντίστοιχο με το DRGM που βλέπουμε σε πολλές μηχανές. Πάρα πολύ μαλακός χείρος. Η λαβή του, ξαναλέω, εξαιρετική και με αυτά τα μαύρα νερά. Δεν το μουλιάζω, δεν χρειάζεται, απλά θα το βρέξω. Περνάω στην πρωταγωνίστρια, η οποία είναι μία μηχανή μονής σκοπής, μία αγγλίδα, μία περσόνα. Πολύ πολύ όμορφη μηχανή, ιδιαίτερη, ειδικά για την εποχή τους, θυμίζει και σημερινά μοντέλα. Σαφέστατα η ιδέα, η φιλοσοφία είναι τη SIG, από την SIG Injector με τον εγχυτήρα. Θα το δούμε από κοντά πως κουμπώνει και μεταφέρει τη λεπίδα ανάμεσα από την μπάρα και το υποτιθέμενο top cap. Εδώ όσο φαίνεται είναι ο θηρεός από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο βασιλικός θηρεός με τα λιοντάρια. Αν μπορώ να συγκρίνω με τη SIG, σίγουρα το ξύρισμά της θα το λατρέψω. Θα την πω σπάνια, παύλα, ασυνήθιστη μηχανή. Δεν τη συναντάς εύκολα, δεν έχω βρει και κάποιο βίντεο. Μερικά στοιχεία σε ξένα φόρουμ για την συγκεκριμένη, η οποία αναφέρεται ως executive injector. Πραγματικά όμορφη. Και ας πάω από την πίσω πλευρά για να βάλουμε και την λεπίδα. Εδώ είναι η περσόνα στα 28 γραμμάρια μόλις. Φοράει πάνω μια λεπίδα, απλά να δείξω λίγο την φιλοσοφία. Κουμπώνει εδώ αυτός ο εγχυτήρας, καινούρια σμπρώχνει την παλιά και απλά κουμπώνει και είναι έτοιμη προς χρήση. Πάμε να τη δούμε. Γένια δύο νερών και κάτι. Αυτή η μηχανή έβγαινε σε μία πλαστική θήκη, τέτοιου είδους απλή. Το ίδιο μοντέλο που θεωρείται αρκετά πιο σπάνιο είναι ένα λευκό. Επίσης έβγαινε και σε μία ροζ απόχρωση, που λογικά και αυτή είναι σπάνια, δεν την έχω δει ποτέ. Και επίσης είχε αντιγραφεί κιόλας από την Tondeo. Ακριβώς ίδια μηχανή, με άλλη επωνυμία εταιρείας.
Λοιπόν, η μεντόλ, η πάλμολιβ, έχει ακόμα τις ιδιότητες της στην δροσιά, με το που την έβαλα έτσι δροσίστηκα. Παράλληλα βρέχω τον γερμανικό χείρο, τον δυτικογερμανικό τότε χείρο, όπου θα προσθέσω και εδώ λίγο κρέμα. Και να δείτε τι ωραία ταιριάζει λαβή στα δάχτυλα και από αυτή την πλευρά, αλλά και έτσι αν θέλει να το πιάσει κάποιος. Είναι πολύ πολύ βολικό. Είμαι περίεργος να ξυριστώ με αυτή την μηχανή. Λογικά θα είναι το κλασικό αυτό ήπιο και αποδοτικό που σε όλους αρέσει. Η λαβή, αν και πρωτόγνωρα έτσι στα χέρια μου, μπορώ να πω ότι είναι ξεκούραστη, πραγματικά. Η κρέμα για τα χρόνια της στέκεται πάρα πολύ καλά. Η δροσιά συνεχίζεται. Βρέχω την Αγγλίδα Persona και πάρα πολύ ήπια μηχανή, σε σημείο κοιτάς αν έβαλες λεπίδα, δηλαδή δεν νιώθεις ότι σε ξυρίζει. Ομολογώ πως είναι λίγο δύσκολο να βρεις την γωνία κοπής. Πολύ, πολύ περίεργη, πραγματικά. Καμία σχέση με τη ΣΥΚ. Τώρα μπορεί να παίζει ρόλο και η λεπίδα που μου φαίνεται, έτσι που είναι παλιά, βέβαια. Ξυρίζει, δεν μπορώ να πω ότι δεν ξυρίζει. Πολύ περίεργη αίσθηση. Όπως είπα, ήπια, αλλά τα γένια δεν υπάρχουν πια. Αν βλέπετε τα μάτια μου λίγο δακρυσμένα, είναι από την ένταση της κρέμας, από τη μεθόλη που έχει. Α, δηλαδή εδώ τώρα κάποιος θα δυσκολευτεί να βρει τη γωνία στο μουστάκι, γιατί ακουμπάει η μπάρα, οπότε θέλει να τη γυρίσεις πιο πολύ. Ακούγεται και ο θόρυβος, έτσι. Έχει, πρέπει να τη γυρίσεις πολύ, γιατί η γραμμή κοπής είναι πολύ διαφορετική.
το βρίσκεις όμως, όσο τη δουλεύω το συμπεριφέρεται καλύτερα. Δεν πήγε άσχημα η Αγγλίδα. Λοιπόν, πάμε και ένα δεύτερο πέρασμα. Τρελή δροσιά. Το είπα τρεις φορές. Είναι πραγματικότητα. Θα πάρω τώρα ότι έχει το πινέλο. Δεν θέλω άλλη δροσιά μετά, αν και δεν έχει πάρα πολύ. Μετά από τόσα χρόνια έχει κρατήσει αυτή την απίστευτη δροσιά. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φόβος για αυτή τη μηχανή, γιατί νιώθεις ότι δεν πρόκειται να κοπείς, δεν νιώθεις τη λεπίδα καθόλου. Βέβαια, καμιά φορά από τις ήπιες σε κατεβόμαστε. Λοιπόν, περίφημα, ξεπλένω. Μένεν για το σβήσιμο, το πρόσωπό μου έχει κρυσταλώσει από το κρύο νερό και την μεθόλη. Λοιπόν, και ολοκληρώνεται με το υπέροχο άρωμα της Μένεν, που μόλις είδατε και θα ξαναδείτε, αγαπημένες Μένεν. Ο χείρος ο γερμανικός, ο παλιός αυτός μαλακός χείρος, Palmolive παγάκι στο πρόσωπο και η περίεργη Αγγλίδα που ξύρισε ωραία, αλλά δεν ξύρισε σε βάθος, γιατί πιάνω εγώ κάποια σημεία στο πρόσωπο μου, τα γνωρίζω. Ίσως αύριο το μεσημέρι ξαναξύριστο. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Ως την επόμενη Κυριακή, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.